Γεια σας κυρία Ρίτσου, καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Τι καλά. Κάνετε? Καλά, το προσπαθούμε. Προεκλογική περίοδος και είμαστε όλοι στο τρέξιμο βεβαίως. Πώς πάει λοιπόν ο προεκλογικός αγώνας? Κάνετε περιοδίες κανονικά, συναντάτε κόσμο, μιλάτε με κόσμο? Όσο μπορούμε, ναι. Είμαι στη Σάμμο, μένω στη Σάμμο μόνιμα τα τελευταία χρόνια και πηγαίνουμε στα χωριά, προσπαθούμε να κουβεντιάσουμε με κόσμο. Είναι αλήθεια ότι είναι κάπως σφιγμένοι οι άνθρωποι. Είναι τόσο πολύ η απογοήτευση που κατά κάποιο τρόπο έχει περάσει ότι δεν βαριέσαι. Τα πράγματα είναι έτσι, δεν αλλάζουν. Μιλήσεις, δεν θα γίνει κάτι. Και πραγματικά είναι ζόρι να σπάσεις αυτή την τάση. Αλλά σιγά σιγά ξανοίγονται. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό ακόμα και αυτό, δηλαδή το να καταλάβει ο κόσμος ότι όσο αδρανοποιείται και όσο αντιμετωπίζει παθητικά και μυρολατρικά τα πράγματα, τίποτα δεν θα αλλάξει για τη ζωή του. Πρέπει οι ίδιοι να το πάρουμε πάνω μας και να αγωνιστούμε για να καλυτερεύσουμε τα πράγματα που αφορούν εμάς τους ίδιους, άσε τον κόσμο γενικά. Σωστό. Ναι. Γιατί κατέρχεστε με το Κομμουνιστικό Κόμμα, κυρία Ρίτσου? Δεν είναι η πρώτη φορά. Ναι, σωστό, το κόμμα έχει δίκιο. Κάνει ξανά την τιμή να με συμπεριλάβει στο ψηφοδέλτιό του επικρατείας. Έχω κατέβει και στις ευρωεκλογές του 2014 και στην περιφέρεια της Αττικής. Είναι το κόμμα που εμένα κάνει την δουλειά που θα έπρεπε να γίνεται από όλους για το καλό των ανθρώπων. Αλλά βεβαίως το κόμμα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα και έχοντας την ιδεολογία που έχει, στοχεύει πάντα σε μια δίκαιη και σωστή κοινωνία όπου δεν θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο και άρα ως τέτοιο εκφράζει απόλυτα όχι απλώς τη θεωρία μου αλλά και το συναίσθημά μου. Και έτσι είναι δεδομένη η υποστήριξή μου στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Mm-hmm. Μιλήσατε νωρίτερα για την κοινωνία και είπατε ότι βλέπετε μια κοινωνία που είναι λίγο σε παρέτηση, ότι είναι λίγο ζόρικη, είπατε, η επικοινωνία με τους πολίτες στην αρχή τουλάχιστον. Λέτε τώρα ότι πρεσβεύετε ότι θέλετε, κατεβαίνετε με το ΚΚΕ για μια δίκαιη κοινωνία και η οποία κοινωνία δεν θα έχει ως πρόταγμα την εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρωπο. Ταυτόχρονα η κοινωνία αυτή που μας περιγράψατε νωρίτερα, η παρετημένη, ας την πω έτσι, έδωσε στις ευρωεκλογές, την πιο πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση που είχαμε, μεγάλη πλειοψηφία σε ένα κόμμα που έχει μια νεοφιλελεύθερη ατζέντα. Γιατί κατά τη γνώμη σας δεν ενισχύονται απόψεις, πολιτικές, κόμματα, σαν και αυτό που μας περιγράψατε νωρίτερα? Κοιτάξτε να δείτε, οι νοοτροπίες των ανθρώπων φτιάχνονται. Και φτιάχνονται μέσα από πορεία δεκαετιών. Όταν λοιπόν σου έχουν βάλει στο μυαλό σου ότι εντάξει, εσύ είσαι ένας αδύναμος τύπος, δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Οπότε δώσε μας εμάς τη δύναμη, δώσε μας τη ψήφο σου να μας επιτρέψει να δουλέψουμε για σένα, να σου λύσουμε τα προβλήματά σου. Αυτό έχει γίνει σχεδόν, πώς να πω, βίωμα στους ανθρώπους. Το κουκουέ από την άλλη μεριά δεν λέει κάτι τέτοιο. Δεν λέει σε κανέναν ποτέ ψήφισέ με για να σε σώσω. Το κουκουέ λέει αγωνίσου, οργανώσου, δούλεψε, πάλεψε για τα δικαιώματά σου. Κανένας δεν πρόκειται να σε σώσει αν εσύ ο ίδιος δεν κινηθείς για να βρεις λύσεις στα προβλήματα που σε απασχολούν. Αυτό όμως δεν είναι ελκυστικό. Οι άνθρωποι σαφώς προτιμούν να πηγαίνουν μια φορά στα 4 χρόνια ή στα όποια να ψηφίζουν κάποιον που τους έχει πει ότι θα τους λύσει τα προβλήματα και μετά να περιμένουν να τους τα λύσει. Βεβαίως ποτέ δεν έχει συμβεί αυτό. Mm. Ποτέ αυτός που ψήφισαν για να τους λύσει το πρόβλημα δεν τους το έχει λύσει. Όχι μόνο γιατί προεκλογικά τους θλωμώνουν τα αστικά κόμματα τις ψευτιές και το έχουμε δει να συμβαίνει ξανά και ξανά, αλλά γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος τους.
μέσα στο πλαίσιο του καπιταλισμού, του κόσμου αυτού της πλουτοκρατίας που ζούμε, το να πηγαίνει κάποιος να διαχειριστεί υποτίθεται τον καπιταλισμό για να του προσδώσει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο, δεν γίνεται. Ή θα υποστηρίζεις τα συμφέροντα των μεν, ή θα υποστηρίζεις τα συμφέροντα των δε. Και των δύο αποκλείεται. Το έχουμε δει. Και δημιουργείται εύλογα το ερώτημα. Μα γιατί βρε παιδί μου, αφού τη Νέα Δημοκρατία τη φάγαμε στη μάπα, τη δοκιμάσαμε. Είδαμε ότι δεν, όχι απλώς δεν προσέφερε τίποτα απολύτως σε μας, αλλά έκανε οτιδήποτε μπορούσε για να μας φέρει σε αυτή την άθλια κατάσταση που βρισκόμαστε. Γιατί ξανά τη Νέα Δημοκρατία? Γιατί αυτό έχει συνηθίσει ο κόσμος να κάνει από καταβολής που θυμάμαι, όχι κόσμου, αλλά που θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου. Όσα χρόνια ψηφίζω, από το 77, αλλά και πριν από τη δικτατορία. Ήτανε ο δικοματισμός, ήτανε η ΕΡΕ ή η Ένωση Κέντρου, ή η ΠΑΣΟΚ ή η δεξιά, ή οι δυνάμεις του Σκότους ή οι δυνάμεις του Φωτός. Το θέμα δεν είναι τι λέει ο άλλος στα λόγια, το θέμα είναι τι κάνει στις πράξεις. Και το είδαμε και στις μέρες μας. Φαγώνονται στη Βουλή, σουρωμαδιούνται, βρίζει ο ένας τον άλλον, η μεγάλη μονομάχη, η δύναμη του Σκότους και η δύναμη του Φωτός, και πάνε μαζί και ψηφίζουν και μνημόνια και μνημονιακά μέτρα και φοροαπαλλαγές των εφοπλιστών και καινούργιες φορολογίες του εργαζόμενου και δοκιμαζόμενου λαού και πάει λέγοντας. Εντάξει, είναι ένα πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το παλέψει κανείς πάρα πολύ μέχρι που να δει ο κόσμος ότι τα διλήμματα που του βάζουν είναι ψεύτικα. Κυρία Ρίτσο, και ότι άμα, ναι, άμα ψηφίζεις ξανά αυτόν που σε είχε φέρει σε αυτό το χάλι, πιθανότερο είναι ότι θα σε ξαναφέρει σε αυτό το χάλι. Άμα κάνεις, πώς να πω, κέικ με τα ίδια συστατικά, θα σου ξαναβγεί το ίδιο κέικ, δεν θα αλλάξει. Κυρία Ρίτσο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας επιδιώκει συμμαχίες ή θέλει την αυτόνομη πορεία του στον δρόμο προς τις εκλογές ή μετά τις εκλογές? Το θέμα για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν είναι οι συμμαχίες κορυφής. Ποτέ δεν ήταν. Το θέμα είναι οι συμμαχίες κάτω στον κόσμο. Το θέμα είναι οι άνθρωποι να δουλέψουν μαζί στα συνδικάτα, στις οργανώσεις, σε επίπεδο γειτονιάς, κοινωνίας, για να καλυτερέψουν τα πράγματα. Οι συμμαχίες κορυφής, το έχουμε δει και στο παρελθόν, ποτέ δεν αποδίδουν αποτελέσματα, γιατί πάντα εξυπηρετούν κάποιες σκοπιμότητες. Να πάρουμε την κυβέρνηση, να δυναμώσουμε, ξέρω εγώ, να αυξήσουμε τη δύναμή μας. Το θέμα όταν κάνεις μια συμμαχία είναι τι στόχο βάζεις. Και συμμαχίες κορυφής συνήθως ο στόχος είναι καθαρά ωφελημιστικός. Δεν είναι για να αλλάξεις την κοινωνία. Να διαχειριστείς τον καπιταλισμό, όχι. Το ΚΚΕ δεν το κάνει αυτό και το έχει αποδείξει και με κόστος. Θυμάμαι το 2015 όταν το ερώτημα ήταν γιατί δεν συνεργάζεστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Και το ΚΚΕ είχε πει ότι θεωρούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια δύναμη η οποία θα διαχειριστεί τα πράγματα σε καμία περίπτωση προς όφελος του λαού, των λαϊκών στρωμάτων. Το είχε πληρώσει το ΚΚΕ αυτό. Πολύ. Αλλά δεν ήταν η πρώτη φορά. Το ίδιο είχε συμβεί και επί ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουμε ότι ξαναβγαίνουν πάλι στην επιφάνεια όλα αυτά τα παλιά και δοκιμασμένα, τέλος πάντων, σλόγγαν, του τύπου «Μα κάνετε κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ, άρα ξανακαταφεύγετε στο τι παπάγος, τι πλαστήρας και διάφορες τέτοιες χλαμάρες». Σε χλαμάρες από την άποψη το ότι δεν έχουν καμία απολύτως ισχύ. Όταν κάνεις κριτική σε ένα κόμμα, τι κάνεις για την δράση και την πράξη του κόμματος. Δεν την κάνεις επειδή κάτι έχεις μες στο μυαλό σου. Σε καμία περίπτωση, ας πούμε, το ΚΚΕ δεν εξισώνει το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί, έκανε ό,τι μπόρεσε για να ταυτιστεί με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, ασκώντας παρόμοια πολιτική. Άρα δεν είναι το θέμα του ΚΚΕ.
Τώρα θα μου πείτε, μας ξεκινάς από ένα σημείο και μας πας αλλού, αλλά είναι αλληλένδετα τα πράγματα. Τη σκέψη σας. Κυρία Ρίτσου, έχουμε την άνοδο της ακροδεξιάς στην Ευρώπη. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πτώση στην Ελλάδα στα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Όμως έχουμε, έτσι, έχουμε ρατσισμό και, αν μου επιτραπεί η έκφραση, αντιανθρώπινες απόψεις μέσα στην ελληνική κοινωνία, και μια χαρακτηριστική τέτοια περίπτωση είναι εκεί στο βαθύ της Σάμου με τα προσφυγόπουλα, τα οποία δεν ήθελε ο Δήμος, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων να φοιτήσουν στο δημοτικό σχολείο στο βαθύ. Μάλιστα προχώρησε ο Σύλλογος, το είχαμε κάνει και θέμα εδώ στην εκπομπή, σε αγωγή κατά εκπαιδευτικού, που τόλμησε να μιλήσει για ανθρωπισμό στα παιδιά στο σχολείο, για τα προσφυγόπουλα, για τους συμμαθητές τους. Πώς απαντάτε εσείς σε αυτές τις κραυγές του ρατσισμού? Κοιτάξτε, οι κραυγές δεν βγαίνουν έτσι από το πουθενά. Βγαίνουν μέσα από μια κατάσταση η οποία είναι αδιανόητη, απάνθρωπη και άθλια, πρώτα απ' όλα κυρίως για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Ζουν σε συνθήκες τραγικές, απερίγραπτες όμως. Εσείς έχετε και την εικόνα εκεί άμεσα. Έχουμε προστάσεις. Την εικόνα, γιατί μιλάμε για ένα κέντρο κράτησης πρόβλεψης, ξέρω εγώ, maximum 800 ατόμων, στο οποίο υπάρχουν γύρω στα 3-4.000 άτομα, παίζει ο αριθμός. Βεβαίως οι άνθρωποι δεν μπορούν να μείνουν εκεί μέσα. Είναι στις πλαγιές τριγύρω, κάτω από τις ελιές, το χειμώνα, μέσα σε σκηνούλες ακρογυαλιάς, αυτές που παίρνει ο κόσμος για να προστατεύεται από τον ήλιο στη θάλασσα, με τη βροχή να βρέχει φέτος ασταμάτητα και όλο το χειμώνα ήταν τραγική, χωρίς καμία φροντίδα υγιεινής, χωρίς χημικές τουαλέτες, χωρίς ντους, χωρίς φως, χωρίς θέρμανση, χωρίς τίποτα. Ζουν μέσα στη βρώμα με φοβερά προβλήματα υγείας, αλλά ακόμα και μέσα στο κέντρο αυτό δεν υπάρχει ούτε κανένα επανδρομένο ιατρείο, ώστε τα μικρά περιστατικά, ένα κρυολόγημα, ένα συνάχι, ένα κάτι να αντιμετωπίζονται εκεί. Όλοι λοιπόν οι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας, έστω και ένα πολύ ελαφρύ περιστατικό, θα καταφύγουν στο νοσοκομείο Σάμου για να εξεταστούν. Αποτέλεσμα, ουρές τεράστιες. Και ταυτόχρονα έχουν και το ρατσισμό να αντιμετωπίσουν αυτοί οι άνθρωποι. Μα γι' αυτό σας λέω ότι ο ρατσισμός φτιάχνεται, γιατί όταν ζουν μέσα σε τέτοιες συνθήκες, αναγκαστικά οι άνθρωποι θα κυκλοφορήσουν, θα πάνε στο νοσοκομείο, θα κάτσουν ουρές. Θα πάει ο ντόπιος, θα δει μια ουρά, ξέρω εγώ, με 100 άτομα. Θα αρχίσει να διαμαρτύρεται, να φωνάζει. Δεν θα διαμαρτυρηθεί γιατί δεν υπάρχει μέσα στο kit ιατρείο. Θα διαμαρτυρηθεί γιατί υπάρχει ουρά στο νοσοκομείο. Ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι και τους εξετάζουν οι γιατροί και δεν εξετάζουν εμάς. Καταλαβαίνετε. Ναι. Όταν δεν δημιουργούνται συνθήκες ανθρώπινες για αυτούς, αυτό αντανακλά και στον ντόπιο πληθυσμό. Ακριβώς.